Με λένε Θανάση Παρασκευά και είμαι δεκαθλητής. Το ανήκω στο σωματείο ΑΟ Ηφαιστία Κοντοπουλίου Λίμνου. Αν και γυμνάζομαι στη Θεσσαλονίκη, ανήκω σε αυτό το σωματείο, γυμνάζομαι με τον Κώστα το Χίτα. Είμαι 17 χρονών, είναι μια κατηγορία μεγαλύτερη αυτή, οπότε ήταν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία μου για μένα. Η επίδοση, αν και με τα μεγαλύτερα όργανα, αποτελεί ατομικό μου ρεκόρ και ευελπιστώ ότι στους επόμενους αγώνες με τα δικά μου όργανα θα πάει ακόμα καλύτερα, γιατί όχι και να κυνηγήσω και το πανελλήνιο ρεκόρ. Το οποίο είναι και το όνειρό σου. Ναι. Πώς οραματίζει τον εαυτό σου στον αθλητισμό μετά από 5 και μετά από 10 χρόνια? Μετά από 5 χρόνια θέλω τη μεγάλη διάκριση και εννοείται και μετά από 10 χρόνια που θα είμαι και μεγαλύτερο σε ηλικία και πιο έμπειρος. Εντάξει, το όνειρο κάθε αθλητή είναι η Ολυμπιακή αγώνες. Θέλεις δηλαδή να το ακολουθείς και σε επαγγελματικό επίπεδο, σε επίπεδο πρωταθλητή, όπως είσαι άλλωστε και ξεκίνησες από αυτή την ηλικία. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός αγωνίσματος που θα μου επιτρέψει να σου πω ότι είναι ίσως το δυσκολότερο και στο στίβο παγκόσμιο? Ναι. Εγώ το ξεκίνησα, έβλεπα ας πούμε ότι είμαι καλός σε όλα τα αγωνίσματα, αλλά πουθενά δεν ήμουν ας πούμε ο top, έτσι όπως αλλά σε όλα μαζί έφτιαχνα ένα ωραίο σύνολο, οπότε ήθελα να το ακολουθήσω αυτό και μου βγήκε. Είναι εύκολο να συνδυάσεις σε επίπεδο πρωταθλητή, το σχολείο, οι υποχρεώσεις? Είμαι ακόμα μικρός, το συνδυάζω μια χαρά, η κορφή μου είναι όλοι καλή, είμαι και στο σχολείο πολύ καλός και στον αθλητισμό, δεν χάνω προπόνηση. Είμαι 6 φορές την εβδομάδα εκεί, οπότε εντάξει είμαι. Η καταγωγή σου είναι από τη Λίμνο? Όχι, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και στη Λίμνο, πώς είσαι στο σύλλογο της Λίμνο? Στη Λίμνο φέτος έγινε μια κίνηση από το Ίδρυμα Βούμπουρα και μαζί με άλλα δύο παιδιά πήραμε μεταγραφή εκεί πέρα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτούς. Εντάξει, η βοήθειά τους είναι και αυτή πολύ σημαντική για τη συνέχειά μας. Φαντάζομαι και αυτή θα είναι περήφανη για σένα, έστω και εξ αποστάσεως. Η ζωή ενός αθλητή, ενός δεκαθλητή, ποια είναι για ένα παιδί της ηλικίας? Πόσο διαφορετική είναι από τα αντίστοιχα παιδιά, από τους μαθητές και τους φίλους σου? Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που τα παιδιά της ηλικίας μου ευχαριστούνται περισσότερο. Ας πούμε, εγώ έχω χάσει πολλές εκδρομές, πολλά ξενύχτια, πολλές βόλτες, αλλά εντάξει, δεν το μετανιώνω. Νομίζω αυτό που παίρνω μέσα από τον αθλητισμό είναι πολύ μεγαλύτερο και με γεμίζει. Θα προέτρεπες, θα συνιστούσες αντίστοιχα παιδιά της ηλικίας σου να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα και με το δέκαθλο? Εννοείται, εντάξει, κάθε παιδί νομίζω ότι πρέπει να ασχολείται με τον αθλητισμό, να μην παραμελούμε το σώμα μας και για το δέκαθλο τώρα, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά εννοείται ότι επειδή δεν έχουμε και πολλά παιδιά, θα ήθελα περισσότερο ανταγωνισμό και... Έχεις κάποια πρότυπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πρότυπα, κάποιους μεγάλους αθλητές που όλοι θέλουμε να τους μοιάξουμε. Για μένα υπάρχουν πολύ καλοί δεκαθλητές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Είναι το ίδιο το επίπεδο προπόνησης στην Ελλάδα με το αντίστοιχο επίπεδο προπόνησης στο συγκεκριμένο άθλημα που είναι πάρα πολύ επίπονο στο εξωτερικό? Νιώθεις κάποιες φορές ότι ανταγωνίζεσαι σε παγκόσμιο επίπεδο παιδιά τα οποία έχουν άλλη υποδομή και προέρχονται από διαφορετικές χώρες με άλλη κουλτούρα? Σίγουρα, εντάξει. Οι εγκαταστάσεις στις άλλες χώρες είναι εντελώς διαφορετικές. Αυτόν τον καιρό, επειδή είναι και ανοιχτό στίβος, το γήπεδο που προπονούμε δεν μου επιτρέπει ούτε να κάνω επικοντό, ούτε να κάνω ρήψεις. Οπότε από τις 6 φορές που κάνω προπόνηση, οι 4 ή 5 είναι σε άλλο στάδιο, πιο μακριά από εκεί που μένω. Οπότε εντάξει, είναι αυτό και αυτό είναι μια ταλαιπωρία. Είναι δύσκολο. Νιώθεις μόνος, είναι ένα μοναχικό αγώνισμα, ο στίβος γενικότερα, αλλά και αυτό που κάνεις ακόμα περισσότερο? Όχι, δεν θα το έλεγα, εντάξει. Έχω φίλους μέσα από αυτό, έχω φτιάξει μεγάλες φίλες μέσα από αυτό και γενικά είναι ωραίο. Η σχέση που αναπτύσσετε με τον προπονητή, ποια είναι όλα αυτά τα χρόνια? Τον προπονητή τον εμπιστεύομαι απόλυτα,
είναι αυτός που με βοηθάει να καταφέρω όσα θέλω. Και εντάξει, είναι... Είναι μια σχέση ζωής, έτσι δεν είναι? Ο ελεύθερος σου χρόνος, ο λίγος που φαντάζομαι ότι υπάρχει, πώς τον περνάς? Εντάξει, κι εγώ σαν παιδί κάνω τις βόλτες μου, πηγαίνω με τους φίλους μου, αυτό. Όλα αυτά που ακούγονται έξω από τον αθλητισμό για τη φαρμακοδιέγερση, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, πώς σε κάνουν να νιώθεις όντας νέος σε ηλικία, με όνειρα και φιλοδοξίες? Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Νομίζω ότι αυτό που βγάζουμε από μέσα μας είναι μεγαλύτερο. Αν το θέλουμε πραγματικά, δεν χρειάζεται. Είναι κάτι πολύ άσχημο. Υπήρχε κάποιο πρόσωπο στο περιβάλλον σου, οικογενειακό ή στο άμεσο-έμεσο περιβάλλον σου, που σε όθησε, σε παρακίνησε, ναι, σε προέτρεψε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό? Μαμά μου. Ναι. Η μαμά μου, εντάξει, είναι φανατική με τον κλασικό αθλητισμό, με τον Στίβο, και ήταν αυτή που μου είπε να το ξεκινήσω και είναι συνέχεια δίπλα μου. Σε όπου και να πάω, την έχω κοντά μου και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία. Τη το αφιερώνεις, ναι, να υποθέσω? Και σε αυτήν και στον παπά μου. Σε όλους που με ακολουθούν κάθε φορά, σε κάθε αγώνα. Ένιωσες κάποια στιγμή απογοητευμένος από τα αποτελέσματα, από τις επιδόσεις, από την προσπάθεια, την κούραση που είπες ότι θα τα παρατήσω και δεν θα συνεχίσω άλλο? Σίγουρα όταν υπάρχει κάποιο κακό αποτέλεσμα, αυτό με κατεβάζει ψυχολογικά, αλλά το 10 χρόνο είναι τέτοιο το οποίο δεν πρέπει. Αυτό πρέπει να είμαστε μεγάλα πρόσωπα σε ψυχραιμία. Θέλει πολύ υπομονή και πολύ επιμονή, έτσι δεν είναι? Οι συναθλητές σου τι σου είπαν, οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, μετά από τη σημερινή σου επιτυχία? Συγχαρητήρια, είναι περήφανοι για μένα, πιστεύω, έτσι πιστεύω. Και περιμένουμε και κάτι καλύτερο. Στο μέλλον, έτσι, σαφώς. Νομίζω αυτή η σημερινή σου εμφάνιση και η πολύ καλή και το ατομικό ρεκόρ σου δημιουργεί φιλοδοξία, σου δημιουργεί άγχος, σε κάνει να νιώθεις ότι πραγματικά η κόπη σου... Δεν μου δημιουργεί άγχος. Νιώθω ότι στις κόπες μου σιγά σιγά να ανταμείβονται, αλλά θέλω κι άλλο, θέλω περισσότερο. Ο ανταγωνισμός πώς ήταν σήμερα, το επίπεδο γενικά των αγώνων? Σήμερα ήταν πολύ καλός ανταγωνισμός, αν και προηγήθηκα από την αρχή, ένιωσα τους αντιπάλους μου να με πιέζουν και τους ευχαριστώ και γι' αυτό. Θα κλείσουμε με μια ερώτηση που θα μας αποκαλύψεις. Από τα 10 αθλήματα, πού θεωρείς ότι είσαι καλύτερος και πού θεωρείς ότι χρειάζεται να βελτιωθείς περισσότερο? Καλώς πιστεύω στα εμπόδια, είναι και ένα από τα αθλήματα που βάζουμε βαρύτητα, αλλά και το επικοντό, και εκεί έχω πολύ καλό ρεκόρ σε σύσπαση. Και θα έλεγα ότι χρειάζομαι δουλειά περισσότερο στο ύψος και στο δίσκο, γιατί πιστεύω. Αλλά και αυτά είναι θέμα δουλειάς. Σαφώς, και έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου για να το καταφέρεις. Αν μπορούσες να μετακινηθείς στο εξωτερικό, θα το έκανες, αν υπήρχε οικονομική δυνατότητα? Αν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία, ακόμα μεγαλύτερες νίκες, υγεία να έχεις πάνω απ' όλα και να πραγματοποιήσεις τα όνειρα και τις φιλοδοξίες που έχεις.